Κεφάλαιο 23 Ο δικηγόρος Mason Wainwright έφτασε στο ραντεβού του με τον Κάιλ Craig στις 4 ακριβώς όπως πάντα. Ο Κάιλ επέμενε να είναι στην ώρα του. Όμως αυτή η επίσκεψη δεν έμελε να είναι σαν οποιαδήποτε από τις προηγούμενες. Αυτή θα ήταν η τελευταία του συνάντηση με τον Κάιλ Craig, πράγμα που ήταν αιτία θλίψης, αλλά και πανηγυρισμού. Ο Γουέν Ράιτ φορούσε τις συνηθισμένες καουμπόικες μπότες του και το καπέλο του, το φαρδί σακάκι από ελαφωτόμαρο, τα γαλλιά με σκελετό από ταρταρούγα και τη ζώνη από δέρμα φιδιού. Μόλις μπήκε στο χώρο επισκέψεων, αγκαλιάστηκε με τον Γκάιλ τελετουργίας», είπε ο Κάιλ. «Όλα είναι έτοιμα», ψιθύρισε ο δικηγόρος. Και κάμερες δεν επιτρέπονται εδώ μέσα. Όπως ξέρεις στην Ουάσιγκτον, ξεκίνησε ήδη η ομορφια της τελετουργιας ειπε ο ολα ειναι ετοιμα ψιθυρισε ο δικηγορος και καμερες δεν επιτρεπονται εδω μεσα οπως ξερεις στην ουασιγκτον ξεκινησε ηδη η ιστορια Τότε ας ξεκινήσουμε και εδώ. Είναι μεγαλείο Μέισον. Κανείς δεν θα το πιστέψει. Οι δύο άντρες απομακρύνθηκαν και αμέσω άρχισαν να γδύνονται, ως ώσπου έμειναν με τα εσώρουχα. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος άνοιξε το χαρτοφύλακά του και ξεκόλλησε το πάνω μέρος του και έβγαλε κάτι που έμοιαζε με δέρμα, με εκμαγείο. Στην πραγματικότητα ήταν ένα τεχνητό προσωπείο, μια ρεαλιστική μάσκα του είδους που είχε δημιουργηθεί αρχικά για ανθρώπους που είχαν πάθει εγκάβματα ή καρκίνο και που κάποιες φορές είχε χρησιμοποιηθεί σε ταινίε του Χόλιγουντ. Η μάσκα ήταν φτιαγμένη από σιλικόνη και κάθε λεπτομέρεια είχε ζωγραφιστεί με το χέρι από ένα φημισμένο δημιουργό κοστούμιών. Υπήρχαν δύο μάσκες. Μία του Mason Wainwright και μία του Kyle Craig. Όταν τις φόρεσαν, ο Κάιλ είπε στον δικηγόρο. Η δική σου φαίνεται μια χαρά. Είναι πολύ καλή. Η δική μου, πώς είμαι. Είσαι σαν εμένα, ο δικηγόρος χαμογέλασε. Μου φαίνεται πως εγώ είμαι πιο κερδισμένος από τους δυο μας. Για την ομοιότητα δεν ανησυχώ. Οι μάσκες έχουν μόνο ένα ελάττωμα. Τα βλέφαρα δεν ανοιγοκλίνουν. Είναι σημαντικό να το ξέρω αυτό, είπε ο Κάιλ. Α τελειώνουμε και με τον τύσιμο λοιπόν, ο Κάιλ φόρεσε γρήγορα τα ρούχα του δικηγόρου για την περίπτωση που εμφανιζόταν κάποιος δεσμοφύλακας που συνέβαινε κατά διαστήματα και ο δικηγόρος άρχισε να βάζει τα δικά του. Δηλαδή, του κρατούμενου Κάιλ. Ο Κάιλ φόρεσε το καουμπόικο καπέλο του δικηγόρου καθώς και τις μπότες του στις οποίες έβαλε μέσα δύο πάτους, 5 εκατοστών. Τώρα έφτανε σχεδόν το 1,88% περίπου δηλαδή το ύψος του δικηγόρου Μέισον. Ο Μέισον Βέιν Ράιτ, τώρα με τη φόρμα της φυλακής, εξακολουθούσε να είναι πιο ψηλός από τον Γκάιλ, αλλά θα φρόντιζε να υιοθετήσει το σύνηθες ελαφρώς καμπουριασμένο περπάτημα των φυλακισμένων, οπότε η διαφορά δεν θα φαινόταν καθόλου. Ήταν έτοιμη τώρα, σύμφωνα με το σχέδιο. Όλα έπρεπε να γίνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, να τηρηθούν όλες οι τελετουργίες. Μήπως θέλεις να κάνεις τις ερωτήσεις σου, τις 8 αυτές ερωτήσεις που κάνεις πάντα ή μήπω πρέπει να τις κάνω εγώ, είπε ο δικηγόρος. Ο Κάιλ έκανε τις συνηθισμένες 8 ερωτήσεις. Μετά δεν μίλησε κανείς τους μέχρι να περάσει η ώρα. Ο Κάιλ Κρέγκ έδειχνε σχεδόν σε έκσταση. Στην πραγματικότητα όμως απλώς σκεφτόταν, κατέστρωνε σχέδια. Τελικά, όταν πια τους απέμεινε ένα λεπτό μόνο, σηκώθηκε πρώτος, μοιάζοντα με το δικηγόρο. Μετά σηκώθηκε και ο δικηγόρο, μοιάζοντα με τον Κάιλ Γκρέγκ. Ο Κάιλ άπλωσε τα χέρια του και ο Μέισον Βέιν Ράιτ χώθηκε στην αγκαλιά του. Προ σου, ψιθύρισε ο δικηγόρο. Ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκε τόσο καιρό για να το οργανώσουμε. Έτσι είναι, είπε ο Κάιλ Γκρέγκ. Τα αριστούργήματα παίρνουν κάποιο καιρό. <ΣΣ1> Έλα, πάμε, Κρέγκ, πρόσταξε ο δεσμοφύλακα, η ώρα του παιδιού τελείωσε. Καιρό να γυρίσει το κελί σου. Ο Βέν Ράιτ μουρμούρισε κάτι και μετά προχώρησε στο διάδρομο μπροστά από τον εριστικό φύλακα. Έσερνε τα βήματά του, περπατώντα σαν γιατί έτσι υποτίθεται ότι ήταν. Μόνο μη τον αφήσει να σε δει να ανοιγω, τα μάτια σου, υπενθύμησε στον εαυτό του. Τώρα ήταν που ολόκληρο το σχέδιο κινδύνευε να την αχθεί στον αέρα. Τα πάντα μπορεί να χάνονταν στα επόμενα λίγα λεπτά. Ο δικός του ρόλος ήταν εύκολος. Έπρεπε να παραμείνει ήρεμος, με το στόμα κλειστό και το κεφάλι σκυφτό. Αν ο δεσμοφύλακας παρατηρούσε κάποια αλλαγή, κάποιο σφάλμα εκ μέρους του, ο, ο, ο δικηγόρος είχε μελετήσει και είχε μάθει όλα τα χούλια του Κάιλ Κρέγκ. Μήνε τώρα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσε να είναι και βέβαιος μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση. Ξαφνικά ένιωσε στη ράχη του το κλόπ του δεσμοφύλακα. Τι ήταν αυτό, όχι που να πάρει, σε ποιο σημείο τα είχε θαλασσώσει και είχε καταστρέψει την απόδραση που ο Κάιλ Κρέγγ σχεδίαζε από την πρώτη μέρα κιόλα του εγκλεισμού του. Ε, από εκεί, εγκέφαλε, ξέχασε το δρόμο για το κελί σου, ιδιοφυα, του φώναξε ο δεσμοφύλακα και γέλασε κοροϊδευτικά. Αντεκουνήσου, θέλω να δω τη συνέχεια τη δίκη. Ο δικηγόρο δεν γύρισε να τον κοιτάξει, δεν του είπε τίποτα απολύτω. Απλώ έστριψε στο διάδρομο που του έδειξε ο δεσμοφύλακα και συνέχισε να σέρνει τα βήματά του. Ευτυχώ, τίποτα άλλο δεν πήγε στραβά στη διαδρομή στο κελί του Κάιλ Γκρέγκ. Τα είχε καταφέρει. Τότε μόνο σήκωσε τα μάτια του και τόλμησε να κοιτάξει γύρω του. Ωστε εδώ ζούσε ο Κάιλ, ο εγκέφαλο. Έτσι είχε περάσει κάμποσα χρόνια. Τι έσχο. Ένα τέτοιο σπουδαίο μυαλό να βρεθεί παγιδευμένο, να υπομένει τα καπρίτσια και τι θηριωδίε των δεσμοφυλάκων. Προ τη σου, ψιθύρισε πάλι ο δικηγόρο και μετά ετοιμάστηκε να ακολουθήσει τις υπόλοιπες οδηγίες του Κάιλ Κρέγκ. Εξέτασε το μικρό τσιμεντένιο κελί, το κρεβάτι, το γραφείο, το σκαμνί και το κομμωδίνο. Όλα ήταν βιδωμένα στο πάτωμα, για λόγους ασφαλείας. Η τουαλέτα είχε ένα αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης για να μην μπορούν οι κρατούμενοι να πλημμυρίσουν τα κελιά. Και μία σπρώμαυρη τηλεόραση στη γωνία. Ο δικηγόρο ένιωσε να τον κυριεύει κλειστοφοβία σε φοβερό σημείο και σκέφτηκε ότι ήταν δύσκολο να μην τρελαθεί κανεί μέσα σε αυτή τη μικροσκοπική διαβολότρυπα. Τελικά δεν μπόρεσε να μην γελάσει με αυτή τη σκέψη. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πίστευαν ότι είχε τρελαθεί εδώ και πολύ καιρό, πριν καν γίνει ένα από του μαθητέ του εγκεφάλου Κάιλ. Όταν ένα δεσμοφύλακα πέρασε από το κελί του για να ρίξει μια ματιά, λίγο πριν τι 6, δεν μπόρεσε να πιστέψει στα μάτια του. Πάτησε αμέσω το κουμπί του συναγερμού στη ζώνη του και μετά περίμενε ως που ήρθε τρέχοντα κάποιο να του βοηθήσει. Δεν μπόρεσε όμω να αποτραβήξει το βλέμμα του από το κελί. Ο Κάιλ Κρέγ είχε κρεμαστεί. Ο ήλιο έλαμπε στα μάτια του πραγματικού Κάιλ Κρέγκ και αυτό ήταν τεράστια απόλαυση. Αχ, ο ήλιο, για φαντάσου. Ο Κρέγκ οδήγησε στην Τζάγκουαρ Κουπέ του Μέισον Βέιν Ράιτ για 3-4 χιλιόμετρα πάνω από το όριο της ταχύτητας και έφτασε σε ένα εμπορικό κέντρο έξω από τον Ντένβερ, όπου τον περίμενε μια Mercedes SUV. Άλλωστε κανένας δεν θα έψαχνε τη Mercedes. Ο Καλ Κρέγκ είχε να προκαλέσει αμηχανία και απόγνωση σε πολλούς που αμφέβαλαν γι' αυτόν. Είχε να προσφέρει αγαλίαση στους οπαδούς του. Είχε να τηρήσει υποσχέσεις γραμμένες με αίμα, καταχωρισμένες στις έγκυρες εφημερίδες Washington Post και New York Times. Ναι, θα ξανάβλεπε τον ήλιο και τόσα άλλα πράγματα. Ταξιδεύε προς την Ουάσιγκτον, αλλά σκέφτηκε να ακολουθήσει μια μακρύτερη διαδρομή, να επισκεφτεί μερικούς εχθρούς καθοδόν, ίσως και να τους σκοτώσει μέσα στα ίδια του στα σπίτια. Θα αποκτούσε και πάλι μεγάλη φήμη, δεν είχε γράψει ούτε μία λέξη στο χαρτί. Όλα ήταν γραμμένα στο μυαλό του. «Θεέ μου, τι ωραίο ήλιο είναι αυτός», αναφώνησε. 24. Ήμουν στο σπίτι μου στην πέμπτη οδό και μόλις είχα τελειώσει το βραδινό φαγητό με την Άννα και τα παιδιά, όταν το τηλέφωνο άρχισε να χτυπάει σαν τρελό. Οι περισσότεροι από εμά ήμασταν στην κουζίνα, κάνοντας ένα οικογενειακό καθάρισμα. Ο Ντέιμον, η Τζάνι και εγώ φροντίζαμε τα πάντα. Ο Άλεξ, ο μικρό μου άλλη, επέβλεπε. Και η Νάνα διάβαζε τι εφημερίδε στο καθεστικό. Μπαμπά, είναι για σένα, φώναξε η Τζάνι. Αλλά δεν είναι η Μπρι. Αυτό που άκουσα στο τηλέφωνο με άφησε άναυδο. Ο Μπρέιντι, επικεφαλής των detective στη Μητροπολιτική Αστυνομία, παλιός φίλος, αφεντικό του Θο Ρίκτερ και όλων των υπολείπων μας, με είχε πάρει τηλέφωνο για να μου ανακοινώσει ότι ο Κάιλ Κρέγκ δραπέτευσε από τις φυλακές υψής ασφαλείας του Φλόρενς. «Προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο το έκανε», μου είπε. «Αλλά όπως και να έχει, η απόδρασή του δεν μπορεί να είναι καλά νέα. Ούτε για σένα, Άλεξ, ούτε για οποιονδήποτε από εμά. Είναι πάλι ελεύθερος. Εγώ δεν δίστασα στιγμή. Χρειάζομαι μια χάρη», Είπα στον αρχηγό Μπρέιντι, μια τεράστια χάρη. Είχα πάει στι φυλακέ υψηλής ασφαλεία του Φλόρεντ, μόλι δύο φορέ από τότε που είχε φυλακιστεί εκεί ο Κάιλ Κρέγγ. Στη διάρκεια τη πτήση, κράτησα μερικέ σημειώσει γι' αυτόν, από τα χαρτιά που σύλλεξα με το πέρασμα των χρόνων. Έτσι, όπω έγραφα, μου έρχονταν στο μυαλό ορισμένα περιστατικά. Κάποτε ο Κάιλ ήταν φίλο μου, τουλάχιστον έτσι νόμιζα εγώ. Είχε ξεγελάσει πολύ κόσμο στην πορεία κι εγώ ανέκαθεν είχα δυναμία στους ανθρώπους που φαίνονται να ζουν μια καλή ζωή. Άρχισα να γράφω. Περιμένει πως όλοι θα αναγνωρίσουν την ανωτερότητά του. Έχει υπερβολική ιδέα για τον εαυτό του. Ναρκισιστής. Εκμεταλλεύεται τις διαπροσωπικές σχέσεις. Έχει περίπλοκη σκέψη. Έχει ανταγωνισμό με τα αδέρφια του. Κακοποιήθηκε σοβαρά, σωματικά και συναισθηματικά από τον πατέρα του. Έτσι ισχυρίζεται. Τελειόφυτος Πανεπιστημίου της Νομικής. Κορυφαίος. Δίκτυς νοημοσύνης έως 155. Ασυνείδητος. Πατέρας. William Craig. Πρώην στρατηγός. Πρόεδρος δύο εκ των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων του κόσμου πεθαμένος. Μητέρα, Μίριαμ. Ζει ακόμα στο Σάρλοτ. Πρώην διευθυντικός στέλεχος του FBI. Εκπαιδευόμενος στο Κουάντικο. Εξαιρετικά ανταγωνιστικός, κυρίως απέναντι μου. έφτασα στις φυλακές υψής της ασφαλείας στο Φλόρενς του Κολοράντο την επόμενη μέρα. Την πρώτη ώρα μίλησα με δύο από τους δεσμοφύλακες που γνώριζαν καλύτερα τον Κάιλ Κρέγκ. Μετά συζήτησα και με τον διευθυντή τους, τον Ρίτσαρτ Κρόκ. Φαινόταν περισσότερο συγκλονισμένο από όλου από το γεγονό ότι ο Κάιλ ή οποιοδήποτε άλλο ήταν ποτέ δυνατό να δραπετεύσει από το Φλόρεν. Κανεί δεν είχε καταφέρει να το σκάσει μέχρι τώρα, ούτε καν είχε φτάσει κοντά, «Όπως θα έχετε μάθει», μου είπε ο Κρόκ, «ο δικηγόρος μπήκε στο κελί στη θέση του Κρέκ, φορώντας μία μάσκα και μετά εκεί κρεμάστηκε». «Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι είχαμε βιντεοσκοπήσει μερικές από τις πρώτες επισκέψεις του δικηγόρου του στον Κρέγ. Θα θέλετε να τις δείτε» Ακουλέει. 25. Κάθισα λίγε ώρε και μελέτησα τι ταινίε από μερικέ από τι πρώτε συναντήσει που είχαν ο Καϊλ Craig με τον δικηγόρο του, Μέισον Wainwright. Ο δικηγόρο δεν είχε επικαλεστεί το απόρριτο δικηγόρου πελάτη παρά μόνο την τρίτη εβδομάδα. Για ποιο λόγο όμω, αναρωτήθηκα. Ο Wainwright έμπαινε στο δωμάτιο συναντήσεων φορώντα πολύ χτυπητά ρούχα, πράγμα που βοήθησε πολύ τελικά στην απόδραση καουμπόικο καπέλο και μπότε, σακάκι από ελαφωτόμαρο, γυαλιά με σκελετό ταρταρούγα, που έρχονταν σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο φορούσε. Αγκαλιαζόταν με το Κάιλ κάθε φορά που τον επισκεπτόταν. Μετά άρχιζε μία σειρά οχτώ ερωτήσεων, που ήταν πάντα ίδιε ή σχεδόν. Ήταν άραγε ένα είδο κώδικα μεταξύ του. Μήπω έπαιζε τα παιχνίδια του ο Κάιλ, σαν απλό τρελό. Σε αυτό το σημείο δεν μπορούσα να είμαι σίγουρο. Και ο εγκέφαλο Κάιλ είχε καταφέρει το ακατόρθωτο. Στο τέλος κάθε συνάντησης, ο Γκρέγκ με το δικηγόρο του αγκαλιάζονταν ξανά. Ο Γουέιν Ράιτ του έλεγε κάτι που δεν ακουγόταν. Άραγε με αυτό τον τρόπο αντάλλασαν πληροφορίες. Είτε γινόταν βιντεοσκόπηση της συνάντησης, είτε όχι. Μάλλον αυτό συνέβαινε. Οπωσδήποτε θα προσπαθούσαμε να το εξακριβώσουμε. Κατόπιν πήγα στο κελί του Κάιλ, αλλά δεν υπήρχαν και πολλά πράγματα εκεί. Στι φυλακέ του Φλόρενς δεν επέτρεπαν στους κρατουμένους να έχουν πολλά προσωπικά είδη. Το μικρό δωμάτιο ήταν τακτικό, όπω και ο ίδιο ο Κάιλ. Και τότε είδα το μήνυμα που είχε αφήσει. Μία κάρτα hallmark, ανυπόγραφη, όπω ακριβώ και οι άλλε δύο στο ρετυρέ τη Τεσσόλσεν. Σε λίγα λεπτά ξαναγύρισα στο γραφείο του διευθυντή Κροκ. Χρειαζόμουν μερικέ απαντήσει. Επισκέπτε, ρώτησα. Ξέρουμε για τον δικηγόρο, αν και δεν έχουμε ιδέα ποια ήταν η πραγματική του σχέση με τον Κρέκ. Άλλοι επισκέπτε, Κάποιος που να έρθε και παραπάνω από μία φορά. Ο Κρόκ απάντησε. Τον πρώτο χρόνο υπήρχε ένα επίμονο δημοσιογράφο από του Los Angeles Times, ονόματι Joseph Βουίζαμ, τον οποίο ο Κρέγκ αρνήθηκε να δει, επανειλημμένα. Αρκετοί άλλοι ήρθαν σε επαφή μαζί του μέσω του γραφείου μου, αλλά δεν μπήκαν στον κόπο να έρθουν ω εδώ, γιατί ούτε αυτού δέχτηκε να δει η μόνη που τον επισκέπτηκε, και αυτό έγινε πριν από λίγους μόλις μήνες, ήταν η συγγραφέα Στέ Σόλσεν, ξέρετε, η γυναίκα που δολοφονήθηκε πρόσφατα στην Ουάσιγκτον. Ο Κάιλ μας ευνηδίασε και συμφώνησε να συναντηθεί μαζί της. Εκείνη σχεδίαζε να γράψει ένα βιβλίο για τον Κρέγκ, άλλο ένα εν ψυχρό, αν κρίνουμε από το τι έλεγε γι' αυτό. «Εσείς μαζί της μιλήσατε, με την κυρία Όλσεν εννοών», τον ρώτησα. «Ναι, και στις τρεις επισκέψεις, κάπου μισή ώρα την πρώτη φορά», μου φάνηκε ότι ήταν κάτι σαν θαυμάστριά του. Ειλικρινά αναρωτήθηκα αν είχαν κάποια σχέση πριν τη σύλληψή του. <Κι> Επέστρεψα στην Ουάσιγκτον νωρί το επόμενο πρωί, έχοντας ήδη ενημερώσει για τα τελευταία ευρήματά μου σχετικά με την Τες Όλσεν, την κάρτα Hallmark στο κελί του Κρέγκ, ανυπόγραφη, και το ενδεχόμενο να είχε ο Κρέγκ κάποια σχέση με την Τες Όλσεν ή ακόμα και με το φωνιά της Ουάσιγκτον. Πάνω απ' όλα όμω, αναρωτιόμουν τι πραγματικά σχεδίαζε ο Κάιλ Κρέγκ. Η Μπρι είχε δημιουργήσει μια μικρή ομάδα που επικέντρωσε τι έρευνέ τη στα στοιχεία που είχαν προκύψει. Από το ιστολόγιο. Ένα πράκτορα ονόματι Brian Kitz από τη μονάδα δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο του FBI είχε αποσπαστεί στη δική μα την ομάδα, ιδιαίτερα πρόθυμο να συνεργαστεί μαζί μα. Η υπόθεση του Σόουμαν είχε ήδη τραβήξει την προσοχή όλων. Ο Κιτς Μίλλερ ζήτησε μόλις τέσσερις ώρες προθεσμία, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν και γρήγορος. Κατά τις τρεις το μεσημέρι εμφανιστήκαμε στο γραφείο του. «Περάστε», μας είπε. Ακόμα και καθισμένος μπροστά στο κομπιούτερ του, ήταν ολοφάνερα πολύ ψηλός και άχαρος. Είχε το πιο έντονα πορτοκαλί μαλλί που είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Όλοι κάθονταν σε φαρδιά κουβούκλια που θυμίζαν περίπτερα έκθεση, με την πλάτη του προ το κέντρο τη αίθουσα, όπου υπήρχε ένα μεγάλο οκταγωνικό τραπέζι συνεδριάσεων, γεμάτο χαρτιά, ντοσιέ και φορητού υπολογιστέ. Εδώ μέσα ο κόσμο εργαζόταν σκληρά, ήταν καλό σημάδι αυτό. Ένα γυάλινο τοίχος χώριζε την αίθουσα από τον πολυσύχναστο διάδρομο που υπήρχε απ' έξω. Οι Μπρι, ο Σάμψον και εγώ πιάσαμε καρέκλε και καθίσαμε στο θάλαμο του Κιτ ήταν περίπου στην ηλικία μου, γυμνασμένο και σε τύφλωνε με εκείνο το μαλλί. Δεν μπορώ να προσδιορίσω την πηγή των ηχητικών αρχείων, είπε. Αλλά έκανα μία σύγκριση ανάμεσα στι κραυγέ που υπάρχουν σε αυτό που ο μπλόγκερ ονομάζει κανάλι 2 και στη βιντεοτενία από το τόπο του εγκλήματος. Είναι σχεδόν ταυτόσιμε. Όμω αυτό δεν αποτελεί στοιχείο κρίκο ανάμεσα στο blog και στον φωνιά. Θεωρητικά οποιοδήποτε θα μπορούσε να το έχει αναρτήσει. Θέλεις να πεις εφόσον κάποιος άλλος είχε πρόσβαση στην ηχογράφηση, είπα. Συμφωνούμε όλοι το ηχητικό αρχείο είναι πρωτότυπο. Σωστά. Και βέβαια, είπε ο Κιτς Μίλλερ. Οπότε είτε πρόκειται για τον ύποπτό σα, είτε για κάποιον στο οποίο ο ύποπτο ο ίδιο έδωσε πρόσβαση. Δύσκολο να πούμε προ το παρόν. Από το τηλέφωνο μα είπε ότι το ιστολόγιο αναρτήθηκε από το Πανεπιστήμιο τη Georgetown, σωστά, ρώτησε η Μπρι. Ο Κιτς Μίλλερ χαμογέλασε. Κάτι χειρότερο. Χρησιμοποίησε ανοιχτό διακομιστή μεσολάβηση. Τα πανεπιστήμια είναι γνωστά ω πανεύκολη στόχη για τέτοια είδου πράγματα. Ο κάθε βλάκα μπορεί να μπει και να χρησιμοποιήσει το IP του, τη διεύθυνσή του από οπουδήποτε και μπούμ, να έχει έναν ιστότοπο που δεν μπορεί ποτέ να εντοπιστεί. Το μόνο που μπορώ να σα βρω είναι η τοποθεσία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω κάτι για την ταυτότητα. «Έχεις κάτι να μας προτείνεις», ρώτησε η Μπρι. «Χρειαζόμαστε στα αλήθεια τη βοήθειά σου». «Φυσικά, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σου, Δεντέκτη. Αυτό που προτείνω είναι να εμπλακείτε απόλυτα από την πλευρά σας. Ουσιαστικά σας λέω ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα που πρέπει να διερευνηθεί. Ολόκληρη μπλογκόσφαιρα. Η μπλογκόσφαιρα». Ο Κιτ Μίλλερ άρχισε να ανοίγει κάμποσα παράθυρα ταυτόχρονα και να τα στηβάζει στην οθόνη ένα-ένα για να μα δείξει που ήθελε να καταλήξει. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε όλους όσους έστειλαν απαντήσεις στο αρχικό blog. Για παράδειγμα, είχαμε το site «Η Πραγματικότητά Μου». Το έχουν ήδη κατεβάσει, αλλά υπήρχαν πάνω από 36 ψευδόνυμα ανθρώπων που είχαν απαντήσει σε μία τουλάχιστον από τις καταχωρήσεις. Έχουμε λοιπόν μία πολύ καλή αρχή με τα chat rooms και τα κτλ. Προσθέστε σε αυτό και το γεγονός ότι έχετε μια φωνιά που προφανώς του αρέσει να συγκεντρώνει πάνω του τους προβολείς. Οι άνθρωποι διασταυρώνονται. Έτσι και βρεις τη σωστή διασταύρωση, μπορείς να διλευκάνεις την υπόθεση και να πιάσεις το φωνιά και να μπει στο πάνθο του detective. «Πολλές υποθέσεις κάνουμε», του είπε η Μπρη. «Δεν μου αρέσουν τα εάν και τα ίσως». Εδώ και χρόνια ο κόσμος λέει ότι ο κυβερνοχώρος είναι το νέο σύνορο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Ο Κιτς Μίλλερ έκανε μία απλή αναζήτηση ιστολογίων στο Google έβαλε το δολοφόνο Σόουμαν και η οθόνη έβγαλε ένα κάρο αποτελέσματα. Προσέξτε, ο δολοφόνος ποτέ δεν χρησιμοποιεί τον πλήρη τίτλο στη δική του σελίδα. Αυτό είναι μάλλον ο λόγος που δεν την είχατε βρει νωρίτερα. Έστω και έτσι, εδώ έχετε πάνω από 50 αποτελέσματα που τον αναφέρουν και τα δύο είναι αφιερωμένα ακριβώς σε αυτό το θέμα και προφανώς ακόμα δεν έχει διαπράξει ούτε τρεις ανθρωποκτονίες. Μήπως το γεγονός ότι επιζητά την προσοχή θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις, τον ρώτησα. Και βέβαια, στο διαδίκτυο υπάρχει ένα ακόρεστο κοινό για τέτοιου είδους θέματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι επεχθάνονται τους σκοτωμούς. Καταλήγει να έχεις ένα μείγμα ανθρώπων με νόμιμο εγκληματολογικό ενδιαφέρον, ανθρώπων που θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα, αλλά ίσως για λάθος λόγους και τέλος ανθρώπους που απλώς φτιάχνονται με αυτές τις ιστορίες. Άρα ο τύπος χρησιμοποιεί τους άλλους για να τον βοηθήσουν να μετατραπεί σε αυτό που θέλει να γίνει, είπε σιγά Ο κιτσμίλερ έγνεψε καταφατικά και άνοιξε άλλο ένα παράθυρο, το επίσημο site of φίλων του Τζέφρι Ντάμερ. Διαλέξτε το δηλητήριό σας. Ο δικός μας θέλει να γίνει Ντάμερ, θέλει να γίνει Ted Buddy, θέλει να γίνει Ζόντιακ. Ένας πασίγνωστος δολοφόνος που θα περάσει στο από της ιστορίας». Όχι, θέλει να γίνει πολύ μεγαλύτερο Αστέρι, είπα εγώ. Νομίζω ότι θέλει να γίνει το μεγαλύτερο από όλου του άλλου. Συμπεριλαμβανομένου του Κάιλ Κρέγγ, σκέφτηκα από μέσα μου. 26. Με είχε πιάσει ήδη απογοήτευση με αυτή την υπόθεση, σύν το γεγονό ότι υπέφερα στέρηση τη μπρι, και δυσκολευόμουν να συγκεντρωθώ στη δουλειά αυτή. Ο Άντωνι Ντιμάου, ο βετεράνο τη καταιγίδα τη Ερήμου, έκανε κάτι ασυνήθιστο γι' αυτόν, μιλώντα σε βάθο για την εμπειρία του από τι μάχε. Κάθισα και άκουσα ξανά την ταινία, τρώγοντα το μεσημεριανό μου στο γραφείο. Όσο άκουγα, έβλεπα με τη φαντασία μου τον Άντωνη. Χαρακτηριστικά με μια τραχιά ομορφιά, σώμα ακόμα σε φόρμα, λιγόλογο άνθρωπο. Δεν είχαμε αρκετή υποστήριξη στο έδαφο, ο διοικητή δεν έδινε δεκάρα. Είχαμε μία αποστολή. Αυτό ήταν το μόνο που τον ενδιέφερε, είπε. Πόσο καιρό εκεί όταν συνέβησαν αυτά, σιωπή και μετά η χερσαία επίθεση άρχισε στο τέλος του μήνα, οπότε υποθέτω πως θα ήμουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Είχα αρχίσει να πείθω μόλο και περισσότερο ότι του είχε συμβεί κάτι πραγματικά πολύ άσχημο στη διάρκεια της καταιγίδα της ερήμου. Κάτι που... Μπορεί να ήταν το κλειδί για τι δυσκολίε που αντιμετώπιζε ο ασθενή μου. σω ακόμα να ήταν και ένα περιστατικό το οποίο είχε αποθήσει η μνήμη του. Σε αυτή την περίπτωση, από τη μία δεν ήθελα να τον πιέσω υπερβολικά και από την άλλη, κάτι μου έλεγε ότι δεν θα συνέχιζε για πολύ τη θεραπεία του, ιδίω αν πίστευε ότι δεν σημειώναμε πρόοδο. Έκανα μια μικρή έρευνα, άκουσα τον εαυτό μου στο μαγνητόφωνο. Ήσουν στην 24η μεραρχία πεζικού, σωστά. Λίγο πριν ξεκινήσετε όλοι προς την Βασάρα. Που το έμαθες αυτό, Αποτελεί μέρο τη ιστορία, ήσουν και εσύ μέρο τη. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να βρεθούν οι πληροφορίε. Υπάρχει μήπω κάτι άλλο που συνέβη και για το οποίο δεν θε να μιλήσει, σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλον. Ο ασθενή μου έπεσε σε σιωπή. Τελειώσαμε για την ώρα, μου είπε κατόπιν. Είπα πάρα πολλά σήμερα και πολύ νωρί. σω την άλλη φορά, με συγχωρεί. Έκλεισα το μαγνητόφωνο και έγειρα πίσω στην πολυθρόνα μου. Σκεφτόμουν, Ήξερα ότι τώρα τελευταία ο Άντωνη τα έβγαζε δύσκολα πέρα, παρόλο που έπαιρνε επίδομα στέγαση. Έτσι και με άνεργο, σε ένα-δύο μήνε ακόμα θα είχε σοβαρό θέμα. Το σύστημα δεν έδινε και ιδιαίτερη προσοχή σε ανθρώπου σαν κι Έτρεψα τα μάτια μου με δύναμη και γέμισα πάλι την κούπα μου με καφέ. Είχα πολλά να σκεφτώ. Είχα άλλον ένα πελάτη. Και στη συνέχεια, αργά το απόγευμα, είχα μία συνάντηση στο αρχηγείο τη αστυνομία. Μία σημαντική συνάντηση. Είχε έρθει η ώρα να εκμεταλλευτώ τη φήμη και τι δάφνε μου με τρόπο που δεν το είχα ξανακάνει ω τώρα. Ήξερα ότι ο αρχηγό τη αστυνομία, ο Χούβερ, θα δεχόταν να με δει αν του το ζητούσα, ιδίω εφόσον είχα πάρει πρώτα το καλό έχει από τον αρχηγό των Detective Δεν ήμουν και τόσο βέβαιο αν ο Χούβερ θα συμφωνούσε με την εξωφρενική μου πρόταση. Βλέποντα και κάνοντα. Άλεξ, έλα μέσα, κάθισε, είπε βλέποντά με. Καιρό είχα να μάθω νέα σου, Ευχαριστώ που δέχτηκε να με δει, αρχίγε», του είπα απλά. Περιτώ να πω ότι έχω κάτι κατά νου. Τίποτα το περίπλοκο. Μόνο δουλειά. Ο Χούβερ ανοιγό τα μάτια του με έκπληξη. Δουλειά. Διάολε, Άλεξ, αυτό κι αν είναι έκπληξη. Νόμιζα πω ερχόσου να μου ζητήσει μια χάρη. Εσύ αντιθέτω ήρθε να μου προσφέρει κάτι πολύ καλό. Ακούστε, θέλω να επιστρέψω στην υπηρεσία, θα ήθελα να εργαστώ στη μονάδα διερεύνηση μίζωνων υποθέσεων με περιορισμένε αρμοδιότητε, εκτό τη κανονική ροή, μόνο έτσι σε συγκεκριμένε αποστολέ. Ήδη ενεργώ ω σύμβουλο στι υποθέσει των δολοφονιών στο Kennedy Center και στη Connecticut Avenue στην πολυκατοικία, εκεί που δολοφονήθηκε η Όλσεν. Και αν συμφωνείτε κι εσεί, θα ήταν μια λογική επανένταξη. Γνωρίζω την ομάδα. Νομίζω η συνεισφορά μου θα ήταν σημαντική. Ο Χούβερ ξέσπασε σε γέλια. Εδώ μέσα έχω ακούσει ορισμένα εξαιρετικά λογίδρια, αλλά το δικό σου είναι από τα κορυφαία. Ξέρεις ότι μπορείς να έχεις τέτοιο τουπέ γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι θα πω ναι. Ε, λοιπόν, η απάντηση είναι ναι. Ανα... Αναφώνησε ο Χούβερ. Θα πω στην Αρλή να τηλεφωνήσει στο τμήμα προσλήψεων και εγώ προσωπικά θα μιλήσω στο διευθυντή. Κάτι θα κάνουμε. Ο διευθυντή των Detective και παλιό μου φίλο Ντέιβι ήταν πάνω και από το Θο Ρίκτερ, και αν κατάφεραν να αφαιρέσουν την έρευνα από την αρμοδιότητα του Ρίκτερ, θα μπορούσαμε να κινηθούμε πιο ελεύθερα και γρήγορα. Νομίζω ότι εξαργύρισα όλε μου τι χάρε που είχα μαζέψει, είπα, δίνοντα πάλι το χέρι μου στον Τέρεν Χούβερ. Χαίρομαι που θα σε έχουμε μαζί μα αυτή την υπόθεση, μου απάντησε. Μια και εγώ είχα βρει αυτό το όνομα, Σόουμαν, μπήκα στον πειρασμό να χαμογελάσω, αλλά δεν το έκανα. Του είπα μόνο. Σώμα, ναι. Ε? Ταιριαστό όνομα, δεν βρίσκεται. 27. Εκείνο το βράδυ συναντήθηκα με την Μπρί και τον Σάμψον στο κτίριο Ντέιλι. Μου είχαν ήδη δώσει ένα γραφείο εκεί, το οποίο λειτουργούσε και ως νευραλγικό κέντρο για την υπόθεση του Σόουμαν. Έμοιαζε λιγάκι με κοιτώνα κολεγίου, έτσι όπως ήμασταν και οι τρεις τριμωγμένοι εκεί μέσα. Δεν είχα ξαναδουλέψει με τέτοιο τρόπο ως τώρα, τόσο συνεργατικά. Δεν υπήρχε καμία ένταση ως προς το ρόλο του καθενός μας και καμία συζήτηση ως προς το πώς έπρεπε να γίνει δουλειά. Το μόνο που σκεφτόμασταν ήταν η ουσία της υπόθεσης και φυσικά η εγκύτητα των ατελείωτων ποδιών και των λοιπόν σωματικών προσόντων της Μπρι, το όμορφο πρόσωπό της, κουλουπού, κουλουπού. Ο Σάμψον στάθηκε πίσω μου. Ρίξε μια ματιά σε αυτό το φάκελο. Λέει για τον κύριο Αστονκούλη. «Τι τρέχει με αυτόν» ρώτησα, κοιτάζοντα το φάκελο. Το Άστον είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, είπε ο Σάμψον. Έκανε δοκιμαστικό, αλλά δεν πήρε τελικά το ρόλο του Μάθιου Τζέι Βόκερ στο έργο επιστημονική φαντασία που παίχτηκε στο θέατρο του κεννεντι Σέντερ. Οι παραγωγοί προτίμησαν το μεγάλο χολιγουντιανό όνομα αντί του τοπικού ταλέντου. Συνηθισμένα πράγματα. Πήρα τη φωτογραφία και την κοίταξα. Ο ηθοποιό ήταν γύρω στα 25, λευκό, μαυρομάλη, κάπω κατσούφη, Φαντάζομαι πως πολλοί ηθοποιοί θα ήθελαν αυτό το ρόλο. Το έργο θα μπορούσε να έχει παιχτεί ακόμα και στο Broadway, είπα. Και βέβαια, είπε ο Σάμψον. Όμω, πόσοι από αυτού ήταν ύποπτοι σε μια προηγούμενη υπόθεση δολοφονία. 28. Ο Σάμψον ερευνούσε λοιπόν μια άλλη υπόθεση δολοφονία. Έτσι, η Μπρί και εγώ πήγαμε να δούμε τον ηθοποιό. Μπήκαμε στη λεωφόρο Μασαχουσέτη και μετά πήραμε τη 16η οδό, όπου βρισκόταν η διεύθυνση του Άστον Κούλη. Ο κόσμο θυμάται ακόμα τη γειτονιά από τι ταραχέ του 1991 που είχαν προκληθεί από τι κατηγορίε περί ρατσιστική συμπεριφορά μαύρων αστυνομικών τη Ουάσιγκτον. Όπω διάβασα στη διαδρομή, ο Κούλη ήταν, και αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, εξακολουθούσε να είναι, ο βασικό ύποπτο για το θάνατο τη φίλη του Αμάντα Ντία πριν από 2 χρόνια. Ο περιφερειακό εισαγγελέα είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την υπόθεση λόγω έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Αλλά προφανώ η απόφαση ήταν δύσκολη. Ο Κούλι έμενε ακόμα στο διαμέρισμα όπου είχε γίνει η δολοφονία. Δεν ήταν και πολύ συναισθηματικό τύπο, υπέθεσα. Το διαμέρισμά του βρισκόταν στο δεύτερο όροφο, πάνω από ένα παντοπολείο. Η πόρτα του Άστον Κούλι ήταν η μεσαία από τι τρει στον όροφο. Χτυπήσαμε και περιμέναμε. Ο κούλι μας ξάφνιασε όταν άνοιξε διάπλατα την πόρτα και μας κάλεσε να μπούμε μέσα. «Περάστε μέσα, περάστε!» Η Μπρή έξισε το αυτί της και μου έριξε μια ματιά. «Κύριε κούλι, είμαι η Detective Stone. Μαζί μου είναι ο Detective Cross, από τη Μητροπολιτική Αστυνομία». Μπήκαμε σε ένα στενό διάδρομο με δύο κλειστέ πόρτε στη μία πλευρά και μία σειρά από κορνιζαρισμένα πορτρέτα, ίσω ηθοποιών, φίλων του Κούλι. Αναρωτήθηκα αν κάποιο από αυτά ήταν και τη νεκρή φιλενάδα του. Μπορούμε να καθίσουμε, ρώτησε η Μπρι. Ο Κούλι δεν έκανε καμία κίνηση. Δεν ξέρω, τι θέλετε. Όπω σα είπα, έχω δουλειά. Ο τύπος πήγε ελάχιστα από το να διαπιστώσει τι συμβαίνει όταν εξαντλείται η δική μου υπομονή. Θέλουμε να σας κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις για το προπερασμένο Σάββατο και για να ξεκινήσουμε μπορείτε να μας πείτε που ήσασταν. Εντάξει, είπε ο Κούλη. Εκείνο το Σάββατο ήμουνα εδώ στο σπίτι μου. Δεν βγήκα καθόλου από το διαμέρισμά μου. Όταν μπήκαμε στο καθιστικό, η μπρία έμεινε όρθια. Εγώ κάθισα απέναντι από τον κούλι σε ένα ψηλό ετοιμόροπο σκαμπό, η υπόλοιπη επίπλωση αποτελούνταν από μια πολύ παλιά πολυθρόνα με ανάκληση, ένα τραπεζάκι του καφέ και ένα υποφερτό σύστημα προβολή ταινιών. Πόσο καιρό μένετε εδώ, ρώτησα. Από τότε που κέρδισα το λαχείο, μου απάντησε. Απόλυτα σοβαρά. Ο τρόπο του ήταν αλαζονικό. Η μπρι μπήκε στη μέση. Κύριε Κούλη, μπορεί κάποιο να επιβεβαιώσει ότι ήσασταν εδώ στο διαμέρισμά σα εκείνο το Σάββατο το βράδυ. Ένα ε, σα πω, σαν μια ταινία ε, παρήγγειλα κινέζικο από το Χιουνάν Παλά. Κάποιο έφερε το φαγητό, τον delivery boy. Μήπω μπορείτε να ρωτήσετε αυτόν. Τι ώρα σα έφεραν το φαγητό. Εκείνο ανασήκωσε του ώμου του. Να ήταν 7, 8, κάπου εκεί οι διάολε. Πού να ξέρω, δεν θυμάμαι. Η Μπρία έκανε πω πήγαινε προ το μέρο του και εκείνο ζάρωσε. Και μετά συνήρθε πάλι. Σοβαρά μιλάω. Δεν ξέρω τι ώρα ήταν. Αλλά δεν έχει και σημασία αφού ήμουν εδώ όλη τη νύχτα. Εγώ έτεινα να τον πιστέψω. Άλλωστε, εμεί αναζητούσαμε κάποιον ύποπτο που μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του πολύ περισσότερο από αυτόν εδώ τον τύπο, κάποιον δυνατότερο από κάθε άποψη και ίσω και ένα καλύτερο ηθοποιό. Πρέπει να το διαισθάνθηκε και η Μπρι. Πάμε να φύγουμε, Άλεξ, μου είπε. Ο τύπο δεν κάνει για το ρόλο που ψάχνουμε. 29. Η τρίτη ιστορία είχε ξεκινήσει και ήταν εντελώ ασυνήθιστη, αφάνταστη, πολύ χτυπητή και φοβερά δραματική. Ο καινούριο ρόλο του δολοφόνου άκουγε στο όνομα David Χέιν Σουίγκλ. Λογιστή. Αυτοί που περνούσαν με το αυτοκίνητό του πρέπει να αναρωτιούνταν τι γύρευε μόνο του εκεί πάνω στη γέφυρα ένα περίεργο τύπο με μία μάσκα του Ρίτζαρτ Νίξον στο πρόσωπό του. Και αν όντως αναρωτιούνταν, μόνο εν μέρη είχαν δίκιο. Ο David Haynes Πράγματι φορούσε μία μάσκα με τη φάτσα του Νίξον, αλλά δεν ήταν μόνο του, είχε μεγάλη παρέα. Είχε αρχίσει η τρίτη ιστορία. Ένα ακόμα τρομερό ρόλο. Ο λογιστή που δεν έχει κανένα λόγο πια να ζει και που δεν έχει τίποτα να χάσει. Που ψοφάει για παρεξήγηση. Που θέλει εδώ και καιρό να κάνει τον κόσμο να πληρώσει για την αδικία που πιστεύει ότι του έχουν κάνει. Ένα 18χρονο γυμνασιόπεδο κοίτονταν ακίνητο πάνω στο τσιμέντο στα πόδια του Χέιν το κακόμενο το παιδί ήταν νεκρό, με κομμένο το λαιμό και το αίμα του είχε ήδη στραγγίξει. Δεν είχε θελήσει να καταλάβει ότι έπρεπε να συνεργαστεί και να κάνει αυτό που του έλεγε. Πλάι του μια κοπέλα στην εφηβεία καθόταν με την πλάτη στον τοίχο τη γέφυρα που την έκρυβε από τα περαστικά αυτοκίνητα. Η κοπέλα όμω ήταν ακόμα ζωντανή. Το ένα από τα μικρά τη χέρια ήταν ακουμπισμένο στα πόδια τη. Το άλλο κρεμόταν πάνω από το κεφάλι τη, πιασμένο με χειροπέδε από την κουπαστή τη γέφυρα. Μια σειρά από σταγόνε ιδρώτες είχαν αναβλήσει στο πάνω χείλη τη, πάνω ακριβώ από τη μονοτεκή τη νέα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το στόμα και το κεφάλι τη. Ο Ντέιβιντ Χέιν Σουίγκλ κοίταξε την κοπέλα που είχε γουρλώσει τα μάτια τη και έτρεμε. Πώ θα πας, με παρακολουθεί, τη ρώτησε. Εκείνη δεν του έδωσε σημασία, ούτε καν άκουγε τι τη έλεγε ο Χέιν Σουίγκλ έστρεψε πάλι την προσοχή του στην κυκλοφορία, υπολογίζοντα ταχύτητα και απόσταση και περιμένοντα την κατάλληλη στιγμή. Η τρίτη ιστορία θα ήταν το κάτι άλλο. Όποτε του κόρναρε κάποιο βλάκα με περικεφαλαία, ο Χέιν Σουίγκλ έκανε και με τα δύο χέρια του το σήμα τη ειρήνη. Δεν είμαι απαταιώνα, έλεγε μιμούμενο όσο καλύτερα μπορούσε τη βραχνή φωνή του Νίξον. Είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με τον Νίξον, άλλον ένα χαμένο που τα είχε με όλο τον κόσμο. Όταν θεώρησε πως είχε δει αρκετά, αφού απομνημόνευσε τη σκηνή για μελλοντική αναφορά, γονάτισε δίπλα στην κοπέλα. Εκείνη πάλεψε να απομακρυνθεί από κοντά του, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να πάει μερικούς πόντους παραπέρα. Την κρατούσαν οι χειροπέδες. «Κάνε οικονομία στις δυνάμεις σου», της είπε. «Είσαι ασφαλής, εντάξει. Είσαι ασφαλής όσο είσαι δεμένη στο κάγκελο. Σκέψου το. Ο Χέν Σουίγκλ πέρασε τα χέρια του κάτω από το κορμί του αγοριού και μετά μισογονάτισε με κόπο. Το παιδί δεν ζύγιζε πάνω από 70 κιλά, αλλά του φάνηκε σαν ένα τόνο. Ο Χέν Σουίγκλ έσφιξε του μυς των λυγισμένων σε βαθύ κάθισμα ποδιών του και ετοιμάστηκε καθώς κοίταζε τον αυτοκινητόδρομο. Είδε το στόχο του. Ένα λευκό φορτηγάκι, το Ιότα, είχε εμφανιστεί σε απόσταση περίπου 400 μέτρων. Σε αυτό τον δρόμο δεν επιτρεπόταν η κυκλοφορία φορτηγών, οπότε το μεγαλύτερο αυτοκίνητο που υπήρχε περίπτωση να περάσει θα ήταν ένα χάμερι, κάτι σαν το φορτηγάκι. Το Toyota έμεινε στη λωρίδα του, μάλλον γιατί το έκλειναν τα άλλα αυτοκίνητα. Ο Χένι Σουίγκλ πήγε λίγο προς τα δεξιά και ευθυγραμμίστηκε όσο καλύτερα μπορούσε με το φορτηγάκι. Όταν το αυτοκίνητο απήχε περίπου 100 μέτρα έπιασε ψηφιχτά το αγόρι. Στα 50 μέτρα σηκώθηκε και όρθωσε μονομιά στο ανάστημά του. Έπειτα πέταξε το πτώμα πάνω από την κουπαστή και το είδε να πέφτει σα και να χτυπάει στο καπό στο παρμπρίζ του μικρού φορτηγού. Ακούστηκε το σπάσιμο γυαλιών και μετά ένα στρίγκλισμα ελαστικών. Το φορτηγάκι στραβοτιμόνιασε, σύμπτε και κάτω από τη γέφυρα και βγήκε από την άλλη μεριά. Όπου και τούμπαρε. Ακούστηκε το βογγητό του ατσαλιού πάνω στο τσιμέντο και μετά άλλοι δύο κρότη, καθώς δύο οδηγοί που ονειροπολούσαν δεν πρόλαβαν να σταματήσουν έγκαιρα. Σχεδόν αμέσως έγινε μποτιλιάρισμα. Ο Ντέιβιτ Χέινσουίγκλ είχε τραβήξει πλέον την προσοχή όλων. Διάολε, καιρός ήταν. απευθύνθηκε τώρα στο κορίτσι και αναγκάστηκε να μιλάει δυνατά για να καλύψει το θόρυβο των αυτοκινήτων που εξακολουθούσαν να κινούνται νότια στον αυτοκινητόδρομο. Έτοιμη, είσαι έτοιμη. Έι, hey, σου μιλάω. Μην κάνει σαν να μην είμαι εδώ. Τα τακούνια από τις μπότε τη κοπέλα έξαν το τσιμέντο, καθώ προσπαθούσε να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από αυτό τον ημίτρελο. Η χειροπέδα χώθηκε ακόμα πιο βαθιά στον καρπό τη, μα ο πόνο δεν φαινόταν να έχει σημασία για αυτή. Η μόνη τη σκέψη ήταν πώ να το σκάσει από αυτόν τον ψυχάκια. Με τη μάσκα του Ρίτσαρν Νίξον. Η κοπέλα ήταν αρκετά όμορφη, είχε το στυλ τη Μαζορέτα που συναντούσε κανεί στα προάστια. Σύμφωνα με το δίπλωμα οδήγηση, λεγόταν Λιντία Ραμύρε, 17 ετών. Ο Χέιν Σουίγκλ δεν τη λυπήθηκε. Η έφηβοι ήταν τα πιο άθλια ανθρώπινα πλάσματα γι' αυτόν. Εντάξει λοιπόν, μην κουνιέσαι, θα ξανάρθω. Φρόντισε να διατηρήσει αυτό το βλέμμα που θυμίζει ελάφι στο φω των προβολέων. Ο Χέιν Σουίκλι σηκώθηκε πάλι και έριξε μια ματιά στο σκηνικό που είχε στήσει. Στον αυτοκινητόδρομο επικρατούσε πλέον απόλυτο χάο. Στι λωρίδε που πήγαιναν βόρεια, είχαν ήδη σχηματιστεί, σχηματιστεί ουρές αυτοκινήτων κατά μήκο του ποτόμακ το αναποδογυρισμένο φορτηγάκι στην κορυφή της ουράς είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν όλα τα σταματημένα αυτοκίνητα να είναι στην νότια πλευρά του δρόμου. Ένα τσακισμένο βόλβο ακριβώς κάτω από τη γέφυρα έβγαζε ένα σύννεφο ατμού. Μερικοί από τους θεατές του φώναζαν, αλλά ο Χέιν Σουίγκλ δεν καταλάβαινε τι στην οργή του έλεγαν. Μάλλον είχαν τσαντιστεί γιατί τους είχε χαλάσει τη βολή τους. Δεν βαριέσαι. «Δεν μπορώ να σας ακούσω», τους φώναξε. Πράγμα που του θύμισε κάτι. Έπιασε κάτι από το πεζοδρόμιο, ένα από τα πράγματα που είχε φέρει μαζί του για την παράσταση. Ένα τηλεβόα των 25 βατ με εμβέλεια χιλίων περίπου μέτρων. Τον έστρεψε στο πλήθο. Μερικοί από του λίθου εκεί κάτω έσκυψαν. Ξαναγύρισα, ανακοίνωσε. Με πεθυμίσατε. Φυσικά και με πεθυμίσατε. Κάμπο οι τώρα το κοίταζαν ζαλισμένοι. Νομίζατε ότι θα ήταν άλλη μια συνηθισμένη μέρα, έτσι δεν είναι. Ξανασκεφτείτε το κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μέρα είναι πραγματικά ξεχωριστή. Μια μέρα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και μια και μιλάμε για το πόσο θα κρατήσει αυτός ο κόσμος, πώς σας ψηφίσατε τον Αλγκόρ. Ο Χέιν Σουίγκλ άφησε κάτω τον τηλεφόρ και έβγαλε κάτι από την τσέπη του, κάτι που έλαμψε στο φως του ήλιου. Μετά έσκυψε πάνω από, το... από την κοπέλα, κρύβοντάς το. Ξανασηκώθηκε. Νάτι. «Χειροκροτήστε τη μικρή μαστάρ», τη Λίντια είπε. Και μετά χαμογελώντας πλατιά, σαν να μην έτρεχε τίποτα, την πέταξε πάνω από την κουπαστή της γέφυρας. Έτσι απλά. Η κοπέλα χτυπούσε τα πόδια της σπασμωδικά. Έπειτα όμως ακούστηκε ένας μεταλλικός ήχος, καθώς οι χειροπέδες... Στριφογύρισαν πάνω στο κάγκελο και τη συγκράτησαν. Ο κόσμος έβγαλε μία πνιχτή κραυγή. Το κορίτσι χτύπησε με δύναμη στη γέφυρα και τα πόδια της έμειναν κρεμασμένα ακριβώ πάνω από τον αυτοκινητόδρομο. «Σας ξεγέλασα», είπε ο Χέινς μιλώντας με τον τηλεβόα. «Και τώρα κοιτάξτε προσεκτικά. Εκείνη σας παρακαλώ, όχι εμένα», σας είπα. «Σήμερα είναι αυτή η στάρ Πείτε πως δεν είμαι καν εδώ. Κοιτάξτε εκείνη». Καθώς το πλήθος κοιτούσε σαστισμένο, μια σκούρα καμπύλη γραμμή εμφανίστηκε στον εκτεθειμένο λαιμό της κοπέλας. Μετά έγινε ένα κόκκινος χύμαρος που κύλησε στο λαιμό και στην πλούζα της. Ο, κόρμος, ο κόσμος άρχισε τελικά να συνειδητοποιεί τι είχε συμβεί. Ο τύπος με τη μάσκα του Νίξον της είχε κόψει το λαιμό. Έπειτα η κοπέλα σταμάτησε να χτυπιέται. Μόνο το κορμί της πήγαινε πέρα ρυθμικά. «Εντάξει, έφυγε», φωναξεί ο Χέιν Σουίγκλ. Η παράσταση τελείωσε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και να οδηγείτε προσεκτικά. Κεφάλαιο 30 Η σκηνή αυτή ήταν η πιο θλιβερή και συνταρακτική από όσες είχα αντικρίσει ποτέ στα χρόνια που είχα περάσει στην αστυνομία. Δύο νέοι άνθρωποι ήταν νεκροί και οι δολοφονίες τους ήταν παράλογες και απάνθρωπες. Τα παιδιά εκείνα σίγουρα ήταν αθώα. Η κυκλοφορία της George Washington είχε, διο... είχε διοχετευτεί σε παρακαμπτήριους δρόμους, αλλά κατά μήκο του αυτοκινητόδρομου εξακολουθούσε να υπάρχει μια ουρά αυτοκινήτων περίπου 1,5 χιλιόμετρου. Τώρα περίμενα να βγάλει η αστυνομία από το δρόμο το αναποδογυρισμένο φορτηγάκι. Για να γίνει αυτό έπρεπε να δώσει την άδεια η Μπρί, η οποία περίμενε να ολοκληρώσει ο ιατροδικαστής την εξέταση των δύο πτωμάτων. Είχε επιβάλει τη δικαιοδοσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, χωρίς όμως να αποφύγει την έντονη εχθρότητα της αστυνομίας της Κομιτείας Άρλικτον. Κάθε λίγα λεπτά πάνω από την περιοχή πετούσαν ελικόπτερα της αστυνομίας και των μέσων ενημέρωσης. Τα τελευταία μάλιστα πλησίαζαν υπερβολικά κοντά. επιτόπου υπήρχαν πολλοί άριθμοι άνδρες της αστυνομίας καθώς και της πολιτιακής αστυνομίας και έδειχναν την ανεμπορμονησία και την οργή τους με τη γλώσσα του σώματος. Οι Μπρί, ο Σάμψον και εγώ είχαμε μοιράσει την κοινό όσο καλύτερα μπορούσαμε. Αναλάβαμε τη σκηνή του εγκλήματος εξετάζοντας όλα τα στοιχεία. Ο Σάμψον ερευνούσε τα σημεία εισόδου και εξόδου του φωνιά από τη σκηνή, πράγμα που είχε δημιουργήσει μια τεράστια περίμετρο από τον Πότομακ μέχρι το Ρόζλιν της Βριτζίνια. Μαζί του δούλευε και μια ομάδα αστυνομικών του Εγώ επικέντρωσα στο φωνιά και στον τρόπο που σκεφτόταν την ώρα των δύο φόρων. Για να εξακριβώσω αυτά τα στοιχεία, χρειαζόμουν τους καλύτερους μάρτυρες που μπορούσα να βρω. Και μάλιστα γρήγορα. Έκανα μια γρήγορη εξέταση των αυτοκινήτων που ήταν πιο κοντά στη γέφυρα, αναζητώντας μοναχικούς λευκούς άντρες, που κατά προτίμηση ήταν μόνοι στο αυτοκίνητό τους κατέληξα σε ένα μαύρο Honda Accord περίπου πέντε μάξια πέρα από τη γέφυρα. Ο άντρα που ήταν μέσα καθόταν με το πλάι για να μην βλέπει μπροστά του και είχε ένα κινητό κολλημένο στο αυτί του. Ο κινητήρα του λειτουργούσε και τα παράθυρα του αυτοκινήτου ήταν κλειστά. Χτύπησα με δύναμη το τζάμι. Με συγχωρείτε κύριε, Μητροπολιτική Αστυνομία. Ο τύπο σήκωσε ψηλά το δίκτυ χωρί να γυρίσει να με κοιτάξει. Άνοιξα την πόρτα του αυτοκινήτου και του έδειξα την ταυτότητά μου. Τώρα, κύριε, κλείστε το τηλέφωνο. Πρέπει να κλείσω, είπε στο συνομιλητή του και βγήκε έξω φουρκισμένο. Μπορείτε εσεί ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο να μου πείτε πόσο θα μείνουμε κολλημένοι εδώ πέρα. Όχι πολύ. Θέλω όμω να μου πείτε τι ακριβώ είδατε να συμβαίνει στη γέφυρα. Ο τύπος μιλούσε γρήγορα με εκνευριστική αταραξία, αλλά η ιστορία του επιβεβαίωσε τα το όσα είχαμε συναγάγει μέχρι στιγμής. Είχε σταματήσει μερικά δευτερόλεπτα αφού ο δολοφόνο πέταξε το παλικάρι πρώτο στον αυτοκινητόδρομο. Στην αρχή δεν κατάλαβαν είχε γίνει ατύχημα. Είδα μόνο τα μπροστά αυτοκίνητα να σταματούν απότομα. Έπειτα όμω είδα και τον νεκρό νεαρό. Ο οδηγό του Χόντα έδειξε την πεζογέφυρα και την κοπέλα εκεί πάνω, που τη έκοψε το λαιμό. Τον άνθρωπο που ήταν στην πεζογέφυρα, μπορείτε να τον περιγράψετε, το ρώτησα. Δεν θα το έλεγα. Φορούσε μία από εκείνε τι αποκριάτικε μάσκε, εκείνε τι λαστιχένε. Πρέπει να παρίστενε το Ρίτσαρντ Νίξον. Εντάξει, σα ευχαριστώ για τη βοήθειά σα, του είπα. Ο επόμενο αυτόπτη μάρτυρα με τον οποίο μίλησα ήταν οδηγός μιας ο οδηγό μια λιμουζίνα, ο οποίο μου είπε ότι ο φωνιά φαινόταν πιο ψηλό και πολύ πιο βαρύ από την κοπέλα. Επίση ότι φορούσε ένα σκούρο μπουφάν, Στη συνέχεια, ο μάρτυρας θυμήθηκε αόριστα ορισμένα πράγματα που είχαν ακουστεί από τον Τηλεβόα. Αυτός ο μπάσταρδος μας φώναξε «Ξαναγύρισα». Αυτή ήταν η πρώτη του λέξη. «Μήπως προσέξατε αν είχε κάποια κάμερα ή κάτι παρόμοιο» τον ρώτησα. Ο οδηγός της λιμουζίνας όμως κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. Δεν θυμόταν τίποτα άλλο κατόρθωσα να εξετάσω άλλους τέσσερις μάρτυρες πριν δοθεί πάλι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος. Εγώ είχα συγκεντρώσει όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσα στη διάρκεια των πρώτων κρίσιμων ωρών. Ήλπιζα ότι θα μας βοηθούσαν. Το ήλπιζα, αλλά δεν το πίστευα. Για κάποιον που έδινε ζωντανέ παραστάσει, ο φωνιά κάλυπτε τα ίχνη του πολύ καλά. Σε λίγα λεπτά, η Μπρίο ο Σάμψον και εγώ ξαναβρεθήκαμε στο δυτικό άκρο τη πεζογέφυρα, εκεί από ο δολοφόνο προφανώ το είχε σκάσει σύμφωνα τουλάχιστον με τους μάρτυρές μας. «Η θάμνη εκεί πέρα είναι όλοι πατημένοι», είπε ο Σάμψον, δείχνοντας μια συστάδα από ψηλό χορτάρι. «Ο φωνιάς μπορεί κάλλιστα να έχει κρυμμένη εκεί πέρα μια μοτοσυκλέτα ή κάποιο άλλο μέσο διαφυγής. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο». «Αυτό είναι κάπως παράξενο», είπα, «γιατί αυτή τη φορά πού είναι το επισκεπτήριό του. Ξέχασε να βάλει την υπογραφή του. Από πότε». «Ή μήπως άλλαξε το μοτίβο του», είπε ο φωνιας μπορει καλλιστα να εχει κρυμμενη εκει περα μια μοτοσυκλετα η καποιο αλλο μεσο διαφυγης μεχρι στιγμης δεν εχουμε κανενα αλλο στοιχειο αυτο ειναι καπως παραξενο ειπα γιατι αυτη τη φορα που ειναι το επισκεπτηριο του ξεχασε να βαλει την υπογραφη του απο ποτε η μήπω αλλαξε το μοτιβο του ειπε ο σαμψον ή εξέφρασα δυνατά. Μήπως τελικά δεν είναι ο δολοφόνος μας. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό της Μπρι. Όταν το έκλεισε γύρισε και μας κοίταξε βλωσυρή. Ε, λοιπόν, ο δολοφόνος ξαναχτύπησε. Έγινε και τρίτος. Κεφάλαιο 31 Ο δολοφόνος είχε φτάσει στο FedEx Field, στο γήπεδο των Redskins. Πέρασαν περίπου δύο ώρες πριν το ενακτήριο λάκτισμα του πρώτου αγώνα της σεζόν. Αγόρασε ένα αναψυκτικό και ένα χοντόκ και μετά άρχισε να τριγυρνάει στο κατάστημα του γηπέδου. Με την άκρη του ματιού του διέκρινε μερικούς παίκτες να προθερμαίνονται, να κλωτσούν την μπάλα ψηλά, να κάνουν τα βολέ τους στέλνοντάς την στο τέρμα. Θα έσπαγαν τα ταμεία για μία ακόμα φορά, όπως γινόταν πάντα όταν οι Ρέτσκινς στην έδρα τους. Πιο πέρα, οι σούπεροπαδοί φορούσαν πολύχρωμες περούκε, μπλούζες, πουά και πλαστικές γουρουνίσχε μουσούδες. Ο δολοφόνος φορούσε και αυτός κασκέτο και φανέλα το Redskins και είχε βάψει το πρόσωπό του στα χρώματα της ομάδας, κόκκινο και λευκό. Η προσωπικότητα που υποδιόταν ήταν ένας απογοητευμένος οπαδός που λεγόταν Αλτσαπλόνσκι, ένας ωραίο στιβαρός ρόλος. 91.000 οπαδοί είχαν γεμίσει το στάδιο και όλοι περίμεναν τον Αλ απλώς δεν το ξέραν ακόμα. Την ώρα που κόντευε να αρχίσει ο αγώνε, οι πρώτε κυρίε του ποδοσφαίρου βγήκαν τρέχοντα στο καταπράσινο γήπεδο, μια θάλασσα από ξανθά μαλλιά και πομπόμ που ανέμιζαν, εφαρμοστά κόκκινα τοπάκια και λευκά αποκαλυπτικά σόρτ. Είστε έτοιμοι για λίγο φούτμπολ, φώναξαν. Ο θάλαμο ελέγχου του πίνακα αποτελεσμάτων του σταδίου βρισκόταν κάτω ακριβώ από το τεράστιο ταμπλό. Ο δολοφόνο ήξερε πώ να πάει εκεί, και έφτασε την ώρα που μια σοπράνο των πεζών αυτών, από τη βάση του Κουάντικο, άρχισε να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο. Ο Τζαμπλόσκι χτύπησε τη μεταλλική πόρτα και είπε: Έχω δύο μηνύματα από το γραφείο του κυρίου Σνάιντερ. Θα στέλνει Βανέσσα. Βανέσσα λεγόταν μία από τι δύο βοηθού του ιδιοκτήτη τη ομάδα. Αυτό το είχε βρει εύκολα. Η πόρτα άνοιξε. Μέσα στο θάλαμο υπήρχαν δύο άτομα, δύο ξενέρωτοι τύποι, κολλημένοι με τα στατιστικά όπω έδειχναν οι φάτσες του, σκέτα πολυθώματα. Γεια χαρά, είμαι ο Άλτσα Του πυροβόλησε και τους δύο. Ο ήχο του πιστολιού πνίγηκε ολότελα από τι ζητοκραυγέ του πλήθου καθώ τελείωνε ο εθνικό ύμνο. Α, του είχαν κλέψει την παράσταση. Κάθεσε λοιπόν στο κομπιούτερ των ξενέρωτων και ανέβασε ένα μήνυμα στη γιγαντιαία οθόνη του σταδίου, ώστε να το δει όλος ο κόσμος. Ξαναγύρισα για να χαρίσω σε όλους μια πραγματικά ανεπανάληπτη Κυριακή. Οι τύποι που συνήθως ρυθμίζουν αυτά τα ενοχλητικά μηνύματα και τα διαφημιστικά σποτάκια είναι νεκροί μέσα στο θάλαμο ελέγχου. Απολαύστε τον αγώνα χωρίς άλλες διακοπές. Παρακαλείστε να έχετε τον νου σας πίσω σας, μπροστά σας, αριστερά σας και δεξιά σας. Γιατί βρίσκομαι μέσα στο στάδιο και θα μπορούσα να είμαι οπουδήποτε, οποιοςδήποτε. Πολύ καλύτερο θέαμα από το ποδόσφαιρο, δε συμφωνείτε. Πάμε Ρέτσκινς, εμπρό για την νίκη! 32. Ο Κάλ Κρέγκ μόλι είχε ακούσει τα τελευταία καλά νέα από την Ουάσιγκτον, όταν η μητέρα του του άνοιξε αργά την τετράμετρη πόρτα του εξοχικού κοντά στο σνόου μας έξω από το άσπεν. Όταν είδε ποιο ήταν, η ηλικιωμένη γυναίκα λιποθύμησε. Ο Κάλ πρόλαβε να πιάσει την καλή του τη μανούλα, πριν χτυπήσει στο πέτρινο δάπεδο και χαμογέλασε. Ήταν ωραία που ήταν πάλι σπίτι του. Λίγα λεπτά αργότερα προσπαθούσε να συνεφέρει την ηλικιωμένη γυναίκα. «Είσαι καλά, μαμά, Μίριαμ». «Βίλιαμ», είπε εκείνη τον άνοιξε τα μάτια της. «Εσύ είσαι, Βίλιαμ». «Μα πώς είναι δυνατόν», ρώτησε ο Κάιλ και στράβωσε τα μούτρα. «Για μια φορά στη ζωή σου, μόνο για μια φορά, χρησιμοποίησε την ευφυΐα που σου δόθηκε». Ο άντρα σου, ο πατέρας μου, ο Γουίλιαμ, έχει πεθάνει εδώ και καιρό. Σε βοήθησα να τον θάψει στην Αλεξάνδρεια. Δεν θυμάσαι εκείνη την υπέροχη μέρα. Η λιόλου στο η μυρωδιά των φίλων που καίγονταν. Μα το Θεό, έχει αρχίσει να τα χάνει, γυναίκα. Ο κόσμο έστειλε τόσα λουλούδια για να σε συγχαρεί που απελευθερώθηκε από τον υποκριτή σου τύρανο. Ξαφνικά θυμήθηκε τη μάσκα που φόραγε και τη είπε: Ω Θεέ μου, εγώ φταίω, μητέρα, δικό μου είναι το φταίξιμο. Αυτού του είδου οι μάσκε είναι τόσο ρεαλιστικέ, μα αυτή μοιάζω νομίζω σαν τον πατέρα μου, έτσι δεν είναι. Ο Κάιλ κοίταζε την αξιοθρύνητη μητέρα του να τρέμει και να γυρίζει το κεφάλι της πέρα δόθε. Η ειρωνία ήταν ότι το δικό τη πρόσωπο έμοιαζε περισσότερο με μάσκα, από τον τρόμο. Όχι, εγώ είμαι μαμά, ο Κάιλ, είμαι πάλι έξω. Ήρθα να σε δω. Ήρθα και για έναν άλλο λόγο. Χρειάζομαι μερικά χρήματα, μαμά. Δεν θα πάρει πάνω από ένα δύο λεπτά. Δώσε μου του αριθμού των λογαριασμών εξωτερικού. Ο Κάιλ, όταν ολοκλήρωσε τη δουλειά του με τον υπολογιστή, ήταν κατά σχεδόν 4 εκατομμύρια πλουσιότερο. Και το σημαντικό, ευτυχισμένο, ελεύθερο. Όχι μόνο γιατί είχε αποδράσει από τη φυλακή. «Εγώ είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος επιτέλους», φώναζε στα ψηλά δοκάρια του σπιτιού του. «Και προπάντων έχω σημαντικά πράγματα να κάνω, τόσες υποσχέσεις που πρέπει να τηρήσω». Όταν κατέβηκε πάλι στο ισόγειο, πλησίασε κλεφτά τη Μίριαμ τη μητέρα του για να την αποχαιρετήσει. Την είχε δέσει χειροπόδαρα στην παλιά πολυθρόνα του πατέρα του στο καθιστικό, ακριβώς μπροστά στο πανίψιλο τζάκι. Μα το Θεό, πόσε αναμνήσεις του ξυπνούσαν εκεί μέσα. Ο πατέρα του να του φωνάζει μέχρι που οι φλέβε του κόντευαν να σπάσουν, να το χτυπάει τόσε φορέ που στο τέλο έχανε τον λογαριασμό. Και η Μύρια, η μάνα του, να μην λέει λέξη ποτέ. Να προσποιείται ότι δεν είχε ιδέα για το ξύλο, για τι κατσάδε, για όλα αυτά τα χρόνια αδιάκοπη κακοποίηση. Μητέρα μου, τελείωσα τι περισσότερε δουλειέ μου. Είμαι καταζητούμενο, ξέρει, γι' αυτό καλά θα κάνω να του δίνω. Μα τρέμισε το φίλο. Ακούσε με γλυκιά μου, είσαι απόλυτα ασφαλή σε αυτό το σπίτι. Παντού υπάρχουν συστήματα συναγερμού. Ο Κάιλ έγειρε πιο κοντά στη μητέρα του. Μυρίζε λεβάντα και ήταν σαν να ξοναζοντώ Άνεβαν οι εφιάλτες από τα περασμένα. Δεν θα σε σκοτώσω, μητέρα, για όνομα του Θεού. Αυτό νόμιζε, όχι, όχι. Θέλω να βλέπει αυτό που θα κάνω από εδώ και μπρο. Αγωνίζομαι να δρέψω δάφνε για εσένα και τον πατέρα μου. Και μια που το έφερε κουβέντα, πε μου ένα πράγμα. Το ήξερε ότι εκείνο με χτυπούσε κάθε μέρα σχεδόν όταν ήμουν μικρό. Το ήξερε. Αυτό πε μου. Θα μείνει μεταξύ μα. Εγώ δεν είμαι ο Τζέιμ Φρέι, ούτε ο Γκάστιν Μπάρο να βγαίνω στι τηλεοράσει. Η μητέρα του χρειάστηκε σχεδόν ένα λεπτό που να καταφέρει να μιλήσει. Κάι λέγω, δεν το ήξερα. Τι είναι αυτά που λε. Πάντα έβγαζε πράγματα από το μυαλό σου. Εκείνος της χαμογέλασε. Τι ανακούφιση. Μετά έβγαλε ένα μπερέτα, ένα από τα όπλα που είχε αφήσει γι' αυτόν στο αυτοκίνητο, ο δικηγόρος του, ο Μέισον Βέιν Ράιτ. Λυπάμαι, μαμά. Μόλις άλλαξα γνώμη. Την άφησε νεκρή. Ύστερα φρόντισε να αφήσει ενδείξεις για τους ερευνητές της αστυνομίας. Ένδειξη νούμερο 1. Στην κουζίνα, ένα μισοτελειωμένο μπουκάλι, ουίσκι, Μάρκας Άρθουρ Μπράιαντ. Ένδειξη νούμερο 2. Μια ανυπόγραφη κάρτα Χόλμαρκ, στην κρεβατοκάμαρα. Και τώρα ξεκινάει η αναμέτρησή μας, κύριε Άλεξ Κρόσ. 33. Παρακαλώ. Έλα Μπρί, είμαι ο Μπράιν Κίτσμιλλερ. Ακού. Βρήκα κάτι. Μήπω είσαι κοντά σε υπολογιστή. Φυσικά. Μόλι συνδέθηκε η Μπρι, ο Κίτ την καθοδήγησε σε ένα site που λεγόταν serialtimes.net. Η Μπρι σήκωσε το βλέμμα τη. Καθώ άνοιγε τη σελίδα. Ήταν φορτωμένη με εικονίδια, ανεπίσημε ενημερώσει και πρόσφατε ειδήσει. Επρόκειτο για πραγματικά αρρωστημένα, χιδαία πράγματα από τα χειρότερα που είχε δει η Μπρι. Στην πλέον περί, περίοπτη θέση ήταν ένα κουτί με κόκκινο πλαίσιο και τον τίτλο «Αποκλειστικό. Μην το χάσετε. Μήνυμα από το Showman. Κλικ εδώ». Το επόμενο παράθυρο είχε μαύρο φόντο με ένα σύντομο μήνυμα με την ίδια γραμματοσυρά όπως και το αρχικό ιστολόγιο του Φωνιά. Μία από τις εκατοντάδες ενδείξεις που είχε εξετάσει η Μπρι χωρίς να καταλήξει κάπου. Όμως αυτό που απάντησε στο ερώτημά της δεν ήταν η γνώριμη όψη του site. Ήταν δύο εικόνες αναρτημένες στην κορυφή της οθόνης. Μία μικρή ηρακινή σημαία και ένα X, Χ, των X-Files σε έντονο πράσινο χρώμα. Τα σύμβολα από τις δύο πρώτες ανθρωποκτονίες. Σαν να τις έλεγαν «Ναι, εγώ είμαι». Η Μπρή ήταν σε σοκ καθώς διάβαζε το μήνυμα που ακολουθούσε. Η μίμηση είναι η ειλικρινέστερη μορφή κολακία, Τσαλς και Έλιπ Κόλτον. Και να ξεκαθαρίσω εδώ την κατάσταση για όποιον ενδιαφέρεται. Εκείνη την τζαπατσούλικη δουλειά στη λεωφόρο με τα δύο παιδιά. Την έκανε άλλο, όχι εγώ. Μην προσπαθείτε να μου φερτώσετε εκείνη τη δουλειά. Ο Νίξον απλώ με αντέγραψε. Δεν είχε καν τα κότσια να δείξει το πρόσωπό του στην κάμερα. Έρασε τεχνική δουλειά. Δεν ήταν αντάξια των πρότυπων που ακολουθώ. Στο FedEx Field, στο γήπεδο. Ναι, αυτή ήταν δική μου δουλειά. Χρειάστηκαν κότσια για να μπω και να βγω από εκεί μέσα. Φανταστείτε να κάνετε ένα φόνο σε τόσο περιορισμένο δημόσιο χώρο. Και για να εξηγούμαστε. Υπάρχει μόνο ένα showman. Όταν κάνω κάτι εγώ, θα το μαθαίνετε. Γιατί θα σα το λέω εγώ. Και η δουλειά θα γίνεται με μία δόση φαντασία και στυλ. Σεβαστείτε με. Αυτό τουλάχιστον το αξίζω και κάτι για την Detective Μπριστόουν. Πιάσε το μιμητή μου καλύτερα, γιατί εμένα ούτε κατά διάνοια. Συνεχίστε να ζείτε, κόπανοι. Ο Σόουμαν είχε χρησιμοποιήσει το όνομά της. Η Μπρίξ ανακάθισε στην καρέκλα της και προσπάθησε να επεξεργαστεί το θράσος και την αλαζονία εκείνου του καθάρματος. Ο τύπος ήταν εντελώς αλταρισμένος «Μπρι, είσαι ακόμα εκεί», ρώτησε ο Κιτς Μίλλερ από την άλλη άκρη της γραμμής. «Ναι, Κιτς, εδώ είμαι. Σε ευχαριστώ. Ο τύπος μάλλον ψοφάει για δημοσιότητα και ξέρει και ποια είμαι, όπως ξέρει και για τον Άλεξ. Μας παρακολουθεί, Κιτς». «Πότε αναρτήθηκε αυτό το μήνυμα, ξέρουμε». Χτε τη νύχτα, στι 11 και 20, στου ιστοχώρου συνομιλία ήδη γίνεται χαμό. Το συζητάνε παντού. Και εννοώ παντού. Ίσως έτσι να εξηγούνται αυτά τα τηλεφωνήματα. «Άκου», είπε η Μπρι, «χρειάζομαι ένα όνομα για να το χρησιμοποιήσω, κάτι συγκεκριμένο, σε ποιον ανήκει αυτό ο ιστότοπος, μία διεύθυνση, IP, ό,τι είναι». Η Μπρι έκλεισε το τηλέφωνο και μετά δοκίμασε να πάρει τον Άλεξ και τον Σάμψον. Τις απάντησαν οι τηλεφωνητές τους. «Άλλο ένα μήνυμα στο ίντερνετ από το Σόουμαν», τους άφησε μήνυμα στον τηλεφωνητή. Ελπίζω ένα από του δυο σα να ακούσει αυτό το μήνυμα εγκαίρω. Θα κανονίσω και για ενισχύσει στο μεταξύ. Πάρτε με το συντομότερο. Η Μπρή ξέρει ότι θα δούλευε καλύτερα με του συνεργάτε τη παρά με δύο ένστολου. Αλλά μόλι μάθαινε όνομα και διεύθυνση IP, θα έπρεπε να ενεργήσει αμέσω. Και αν ο Σόιμαν ήθελε να τη γνωρίσει καλύτερα, ε, η επιθυμία του λοιπόν θα γινόταν πραγματικότητα. 34. Την τελευταία φορά άρχισε να μου λες για την πορεία της μονάδας σου προς τη Βασάρα, είπα στον ασθενή μου Άντωνη. Πείσουμε γι' αυτό σήμερα. Και βέβαια είπα να σηκώνοντα του ώμου του. Όταν η συνεδρία μου τελείωσε, έλεγξα τα μηνύματα στον τηλεφωνητή μου. Είχα μήνυμα από την Μπρι και τη βρήκα στο κινητό τη. Παίρνει την κατάλληλη στιγμή, μου είπε. Είμαι στο αυτοκίνητό μου με το Σάμψον. Θα περάσουμε να σε πάρουμε. Φαίνεται πω είχε πάλι δίκιο. Σε τι είχα δίκιο, στο ότι έγινε αντιγραφή. Κόπικατ δολοφόνο. Στη λεωφόρο Τζόρτζ Ουάσιγκτον με τα δύο τα παιδιά. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Σόουμαν. Λέει πω διέπραξε του δύο φόνου στο γήπεδο στο Φέντεξ Φιλτ, αλλά όχι στην πεζογέφυρα τη λεωφόρου. Ε, κάτι θα ξέρει καλύτερα ο ίδιο ο δολοφόνο. Συνάντησα την Μπρί και τον Σάψον στην 7η οδό και μπήκα στο πίσω κάθισμα. Πού πάμε, ρώτησα, ενώ η Μπρί ξεκινούσε. Καθοδόν η Μπρίτου του εξήγησε ότι ο δολοφόνος ήξερε για την ίδια και το όνομά της, καθώς και ότι της εξομολογήθηκε ότι ο Φωνιάς ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα πρότυπα. «Άλεξ, έχεις καμία ιδέα ως προς αυτό» «Μήπως εννοεί τον Γκάιλ Κρέγγ, πέταξε αβίαστα. Ο Κιτς Μίλερ, εξπέρι στην πληροφορική, είχε δώσει στην Μπρή το όνομα που ζητούσε. «Μπρέιντεν Τόμψον» αναλυτή συστημάτων που, εργόταν, που, εργαζόταν σε μια εταιρεία με την επωνυμία Capten Μηχανολογική. Διπλοπαρκάραμε έξω από το μουντό μοντέρνο κτίριο της Captech και πήραμε το δρόμο για τον τέταρτο όροφο. «Πού μπορούμε να βρούμε τον κύριο Μπρέιντεν Τόμψον» ρώτησε η Μπρί, Δείχνοντας το σήμα της στην υπάλληλο. Η γυναίκα έπιασε το τηλέφωνο με τα μάτια καρφωμένα στα διαπιστευτήρια της Μπρι. «Να δω αν είναι διαθέσιμος». Ε, «Όχι, όχι, είναι διαθέσιμος, πιστέψτε με. Δείξτε μας προς τα πού να πάμε». Διασχίσαμε το γεμάτο έντονη δραστηριότητα γραφείο, ήρεμα και αθόρυβα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προκαλέσαμε μεγάλη αίσθηση. Οι γραμματείς γύριζαν τα κεφάλια τους, πόρτες άνοιγαν και οι υπάλληλοι μας κοίταζαν και είχαμε φέρει delivery φαγητό. Μία λευκή πλαστική πινακίδα με το όνομα του Τόμψον χαραγμένο πάνω τη ήταν βεδομένη στην πόρτα ενό γραφείου, με παράθυρα στη βορεινή πλευρά του κτηρίου. Η Μπρι άνοιξε την πόρτα. Μπορώ να σα βοηθήσω. Ο Μπρέιντεν Τόμψον ήταν σε γενικέ γραμμέ αυτό που θα περίμενε κανεί. Ένα κυλαρά λευκό γύρω στα 40 κάτι, με κοντομάνικο πουκάμισο και γραβάτα. Κύριε Τόμψον, θα θέλαμε να σα μιλήσουμε, του είπε η Μπρι. Είμαστε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Εκείνος κοίταξε εμένα και τον Σάμψον. Και οι τρεις σας. Ακριβώς. Η έκφραση της Μπρι ήταν ενηγματική και η αλήθεια ήταν ότι κανένας μας δεν ήθελε να χάσει αυτή τη συνάντηση. Είστε σημαντικό πρόσωπο κύριε Τόμψον. 35. Η φωνή του Τόμψον ανέβηκε μία οκτάβα. Τι είναι αυτά που κάνετε, εδώ είναι η δουλειά μου. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ, ρώτησε η Μπρή. Ξέρω ακριβώ γιατί βρίσκεστε εδώ. Γιατί άσκησα τα συνταγματικά μου δικαιώματα, όπω αυτά προκύπτουν από την πρώτη τροπολογία. Δεν έχω παραβεί κανένα νόμο και θα ήθελα να φύγετε. Τώρα. Ο Σάμψον έκανε ένα βήμα μπροστά. Μπρέιντι, σωστά. Κοίταζε τα πράγματα που υπήρχαν πάνω στο γραφείο του Τόμψον καθώ συνέχιζε. Αναρωτιόμουν απλώ τι θα σκέφτονταν τα αφεντικά σου για εκείνο το ανατριχιαστικό site που έχει. Πιστεύει θα του αρέσει. Δεν έκανα τίποτα το παράνομο, είπε ο Τόμψον. Βέβαια, ανταπάντησε ο Σάμψον. Δεν σε ρώτησα αυτό. Απλώ αναρωτιόμουν πώ θα ένιωθαν οι εργοδότε σου για, το, για αυτό το site, το serialtimes.net. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία, εφόσον δεν έχω παραβεί τον νόμο. Εδώ που τα λέμε, έχουμε δικαίωμα, είπα μπαίνοντα στη μέση. Υποθέτουμε όμω ότι δεν θα χρειαστεί. Πρώτα απ' όλα, Detective, δεν θα μπορούσα να σα το πω ακόμα κι αν ήθελα. Ο Σόμαν δεν είναι βλάκα, εντάξει. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό μόνοι σα πια. Και δεύτερον, δεν είμαι 15χρονο. Να δοκιμάσετε τίποτα καλύτερο. Εννοεί κάτι σαν κλήτευση για την εξέταση του προσωπικού σου υπολογιστή, ρώτησε η Μπρι. Και αυτό θα γίνει. Ο Τόμψον έφτιαξε τα γυαλιά του και έγειρε πίσω στο κάθισμά του. Καταλάβαινα γιατί ένιωθε έτσι. Δεν ήμουν σίγουρο ότι μπορούσαμε να πετύχουμε τέτοια κλήτευση καθώς από ό,τι συμπεραίνω δεν έχετε την κλήτευση μαζί σας, πιθανότατα γιατί δεν κρατιόσασταν να έρθετε εδώ πέρα. Μπορώ να φροντίσω να μην υπάρχει τίποτα στον υπολογιστή μου, εκτός από το καρτούν του Σνούπι μέχρι να φτάσετε στο σπίτι μου και μπορώ να το κάνω χωρίς καν να σηκωθώ από την καρέκλα μου», είπε με έπαρση ο Τόμψον. «Μας κοίταξε καλά-καλά, απόλυτα ήρεμος». «Προφανώς δεν ξέρετε και πολλά από μετάδοση πληροφοριών», Σταματήστε να προσβάλλετε την νοημοσύνη μου και σκεφτείτε για μια στιγμή. Ανοίξτε λίγο τα μάτια σα. Τα συνταγματικά δικαιώματα, τα δικά σα και τα δικά μου, εξαρτώνται από αυτό ακριβώ το πράγμα. Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι έκανα. Δική σα δουλειά είναι η τήρηση του συντάγματο, Detective, και η δική μα ω πολιτών είναι να ελέγχουμε για να βεβαιωθούμε ότι κάνετε αυτή τη δουλειά. Καταλάβατε. Και λέγοντα αυτά, ο Μπρέιντι σηκώθηκε και μάλιστα με κάποιο τουπέ και του ανακοίνωσε ότι η συζήτηση τελείωσε εδώ. Ο Σάμψον όμω δεν είχε τελειώσει. Ξέρει κάτι. Ναι, είπε η Μπρι. Τελειώσαμε, Μπρέιντι. Προ το παρόν όμω. Καθώ γυρίσαμε να φύγουμε, ο Τόμψον μίλησε πάλι με πιο συμβιβαστικό ύφο αυτή τη φορά. Δετέκτιβ, προφανώ πιστεύετε ότι το μικρό μήνυμα που αναρτήθηκε στο site μου είναι πραγματικό. Αλλιώ δεν θα ήσασταν εδώ. Μπορείτε να μου πείτε μόνο αν έχει κάποια σχέση με την εικονογράφηση. Η Μπρι χαμογέλασε στον Τόμψον φεύγοντα και μετά χαμήλωσε τη φωνή τη. Λέγοντας «Συνέχισε να ζεις», κόπανε. Πίσω στα γραφεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο διοικητής μας ο Ντέιβιτ μας γάβγισε στο διάδρομο. «Ελάτε τώρα και οι τρεις σας μέσα στο γραφείο μου». Τα χαμόγελα και των τριών μας έσβησαν. «Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτό», ρώτησε εκείνος, στρίβοντας προς το μέρος μας μια εφημερίδα που ήταν πάνω στο γραφείο του. Στο πάνω μισό του τμήματο των τοπικών νέων τη Ουάσιγκτον Post υπήρχε ένα άρθρο. Θεωρία αντιγραφή του δολοφόνου Σόουμαν. Copycat. Η Μπρίτου απάντησε εκ μέρους τη ομάδα. Μόλι σήμερα το πρωί το μάθαμε κι εμεί. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε από. Μη μου δίνει πολλέ εξηγήσει, Detective Stone. Απλά κάντε κάτι για αυτό το καταραμένο πράγμα. Με συγχωρείτε, κύριε, είπε η Μπρι. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την κυκλοφορία τέτοιων πληροφοριών, ιδίω από τη στιγμή που ο Ντέιβιτ την έκοψε. Δεν χρειαζόμαστε μαθήματα στι τακτικέ περιορισμού των ζημίων. Εδώ πέρα είναι η μονάδα διερεύνηση μιζώνων υποθέσεων. Οι προϊστάμενοι σα δεν αποτελούν δίχτυα ασφαλεία. Να αντιδράτε στα προβλήματα πριν σα ζητήσω εγώ να το κάνετε. Με πιασέ. Φυσικά και σα καταλαβαίνω, είπε η Μπρι. Ούτε εγώ χρειάζομαι μαθήματα. Ξαφνικά ο Ντέιβιτ χαμογέλασε, πράγμα που ήταν ολότελα αναπάνταχο. Βλέπετε γιατί δεν συμπαθώ αυτή τη γυναίκα, ρώτησε το Σάμπτο, Σάμψον. Ναι, εγώ ήμουν σίγουρη ότι το καταλάβαινα γιατί. 36. Σήμερα ο Σόμαν δεν είχε να παίξει κάποιο καινούριο ρόλο. Δεν είχε σχεδιάσει κάποιο μακάβριο φόνο. Έτσι λοιπόν ήταν απλό ο εαυτό του. Αποφάσισε να συνδεθεί πάλι στο διαδίκτυο. Δεν μπορούσε να αντισταθεί και δεν απογοητεύτηκε. Τα φόρουμ στο ίντερνετ ήταν γεμάτα φλιαρία σχετικά με τον Σόμαν. Ήταν αλήθεια ότι πολλά από αυτά τα μηνύματα ήταν αποκοιήματα της φαντασίας ή κατάλληλα για αυτινοφυλάδες. Το θέμα ήταν ότι ο κόσμος μιλούσε. Το serialtimes.net δεν είχε τίποτα το καινούριο. Ούτε το skcentral.net. Λογικό. Οι οπαδοί του περίμεναν την επόμενη κίνησή του με αγωνία. Τελικά ο Σόουμαν μπήκε σε ένα δύο ιστοχώρους συζητήσεων. Του άρεσε να βρίσκεται ανάμεσα στους ε, ανθρώπους του στο τέλος μιας δύσκολης μέρας. Χρησιμοποίησε μάλιστα και ένα μικρό όνομα σαν δώρο προς αυτούς. Προς τιμήν του όλα, φυσικά. Άρον, Άρον. Τι γίνεται φίλοι του Σόουμαν. Τζινάκιας. Αντιγράφη Καραμπινάτη. Πού χάθηκες. Άρον, Άρον. Κάτι μα είπε τώρα. Τι άλλα, έχουμε κάτι από οπουδήποτε. Τζινάκια. Δεν ακούστηκε τίποτα. Είχε γεμάτο Σαββατοκύριακο. Του αξίζει λίγη ξεκούραση. Έχετε το νου σα. Κάπου θα δούμε τον καπνό του. Σόουμαν φαν. Εσύ πώ ξέρει τόσο πολλά. Ρεντρέμ. Δεν ξέρω. Εγώ έχω μία θεωρία. Την άποψή μου. Σε πειραζεί. Άρον, άρον. Παιδιά, ίσω να ξανάπιασε κιόλα δουλειά σήμερα. Σομον φαν. Λες. τη δουλειά. Τζινάκιας. Εγώ τον έχω ικανό να το κάνει. Αυτός ο μάγκας θα τους τρελάνει όλους. Ο άλλος ο μάγκας, ο Κάιλ Κρέγκ, το έσκασε από τη στανή. Το μάθατε. Άρον, Άρον. Ο Κάιλ Κρέγκ είναι παρελθόν δικέ μου. Ποιος ενδιαφέρεται. 37 η συνέντευξη τύπου που είχε κανονιστεί για το απόγευμα ήταν η πρώτη τη μπρή από τη θέση τη επικεφαλή ερευνήτρια σε μια υπόθεση φόνου τέτοιου μεγέθου. Θα ανέβει στο πόντιου μαζί μου, με ρώτησε. Είμαστε στο γραφείο τη. Οι δημοσιογράφοι σε γνωρίζουν και το κοινό σε έχει ξαναδεί. Νομίζω η παρουσία σου θα στείλει το κατάλληλο μήνυμα. Εγώ σήκωσα το βλέμμα μου από το κείμενο που είχα μπροστά μου. Ναι, βέβαια, αν αυτό θέλει. Ναι, αυτό θέλω, είπε η Μπρι. Και έπειτα με ξάφνιασε. Εντάξει, κοίτα, αισθάνομαι και μία μικρή νευρικότητα. Μια χαρά θα τα πα, είπα. Το πίστευα. Η μπρι με αγκάλιασε σφιχτά και μου ψιθύρισε ότι μ' αγαπά. Θα βγαίναμε στο δελτίο ειδήσεων των έξι. Ήταν πιασμένοι σε όλε οι θέσει και υπήρχαν παντού ρεπόρτερ και κάμερε. Οι φωτογράφοι φώναζαν τα ονόματά μα. «Μη του αφήσει ποτέ να σε δουν να είπα στην μπρι. Α, πολύ αργά γι' αυτό", μου απάντησε ανέβηκε στο πόντιουμ, σύστησε και μένα και άρχισε τη δήλωσή της χωρίς τις σημειώσεις της. Άνετη, τα καταφέρνει καλά, σκέφτηκα. Ο Τιμ Πούλμαν από το κανάλι 4 έκανε την πρώτη δύσκολη ερώτηση. «Δεντέκτιβ, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τώρα την ύπαρξη ενός μιμητή ή πρόκειται απλώς για εικασία». Η ερώτηση με έκανε να ρωτηθώ αν ο δημοσιογράφος είχε καν ακούσει την εισαγωγική δήλωση. Αλλά η Μπρί την επανέλαβε. Τιμ, τα στοιχεία δείχνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν είμαστε σε θέση να αποκλείσουμε τίποτα οριστικά. Με το εξεταστεί περαιτέρω το μήνυμα που στάλθηκε. Με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Έχει εμπλακεί και το FBI. Όταν λέτε μήνυμα, εννοείται αυτό που αναρτήθηκε στη σελίδα serialtimes.net, φώναξε κάποιο από πίσω. Ακριβώ, Καρλ, όπω είπα πριν από ένα λεπτό, ανάκουγε. Ο ίδιο δημοσιογράφο συνέχισε χωρί να πτωηθεί. Ήταν ένα κοντό κοκκινομάλη από ένα καλάδι... κανάλι τη καλωδιακή τηλεόραση. Δεντέκτη, μα εξηγείτε για ποιο λόγο έχει μείνει στο διαδίκτυο αυτό ο ιστότοπο παρά τι έντονε αντιρρήσει των οικογενειών των θυμάτων, Γιατί. Δεν είχαμε πάρει καμία πληροφορία ω προ αυτό το θέμα, ω προ τι οικογένειε των θυμάτων δηλαδή, και κοίταξα προσεκτικά την πρί, έτοιμο να μπω στη μέση αν ήθελε. Ακούστε, του είπε. Προκειμένου να διελευκάνουμε αυτέ τι υποθέσει το συντομότερο δυνατόν, αποφασίσαμε να μην κλείσουμε κανένα διάβλο, περιλαμβανομένου και του ιστότοπου. Γιατί όχι που να πάρει ο διάολο, γιατί δεν τον κλείνετε τώρα, ακούστηκε μια θυμωμένη κραυγή από το βάθο τη αίθουσα. Κεφάλια και κάμερε στράφηκαν προ τα εκεί. Είδαν έναν άντρα, τον Αλμπέρτο Ραμπύρε. Τώρα μάλιστα, η κόρη του, η Λίντια ήταν η κοπέλα που είχε δολοφονηθεί στην πεζογέφυρα. «Κύριε Ραμύρες», είπε η Μπρή. «Λυπούμαστε όλοι φοβερά για την απώλειά σας. Θα ήθελα να συναντηθώ μαζί σας για αυτό το θέμα μέσως μετά τη συνέντευξη τύπου». Και τότε ξέσπασε ένα όρατο φράγμα αυτοσυγκράτηση και πρωτοκόλλου. Η Μπρι δέχτηκε ένα καταιγισμό ερωτήσεων από κάθε κατεύθυνση. Πώ σχεδιάζετε να εμποδίσετε την εμφάνιση κι άλλων μιμητών, Η πολιτική τη Μητροπολιτική Αστυνομία είναι να αγνοεί τι πληροφορίε που προέρχονται από την κοινότητα, Είναι η Ουάσιγκτον ασφαλή για οποιονδήποτε. Σκέφτηκα ότι ήξερα τι έπρεπε να γίνει στη συνέχεια. Η Μπρι σήκωσε τα χέρια τη για να γίνει ησυχία. Κυρίε και κύριοι. Αυτέ ήταν οι ερωτήσει που μπορούμε να δεχτούμε προ το παρόν. Θα σα ενημερώνουμε όσο γίνεται πιο συχνά. Σα ευχαριστούμε για την υπομονή σα. Η κόρη μου είναι νεκρή, ο Αλμπέρτο Ραμύρε φώναζε από το βάθο τη αίθουσα. Το κοριτσάκι μου πέθανε στη δική σα βάρδια. Η Λίτια μου είναι νεκρή. Δεν άντεχα να νιώθω τον πόνο αυτού του πατέρα. Η Μπρή και εγώ κοιταχτήκαμε. Ο δολοφόνο έπρεπε να συλληφθεί. Και μάλιστα πολύ γρήγορα.